Παιδιά, ξέρετε, έχετε ακούσει. Ο Πραξιτέρης λέει ήταν πολύ ερωτευμένος με τον Ερμή. Να, στα λόγια μου. Το μοντέλο του, ναι, το ξέρει. Καλά, στην αρχαία Ελλάδα όλοι τον ψιλοακουμπάγαν. Ήταν άλλη εποχή τώρα. Εντάξει, ναι, εντάξει, αλλά κούμπα, κούμπα όμως ο Δωρίδης τι πολιτισμό φτιάξανε. Ακόμα θαυμάζεις την Ακρόπολη. Ναι, αγάπη μου, μια φορά δεν μου είπες να πάμε στην Ακρόπολη να τη θαυμάσουμε. Εδώ με έφερε στον κόλπο. Έλα, ρε Θοδωρή, μην είσαι έτσι, άγγεπος, κοίτα μούτρα. Τώρα είναι πράγματα αυτά, παράσταση. Έλα, μωρέ, μην κάνεις έτσι. Μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα εδώ. Τι, εγώ πώς έρχομαι στα γυναικεία στριπτής μαζί σου. Αγάπη μου, εγώ δεν σε θέλω μαζί μου στα γυναικεία στριπτής. Εγώ τώρα πηγαίνω με τους φίλους μου, εσύ μου κουβαλιέσαι. Έλα, ρε Θοδωρή, εγώ θέλω τον άντρα δίπλα μου, μ' αρέσει. Αγάπη μου, εξήγησε μου τώρα, τι σ' αρέσει σε αυτό το πράγμα, έτσι να με βάλεις στο κλίμα. Μ' αρέσει που προσπαθεί ο άνθρωπος, θέλει να κάνει κάτι για μένα, να με φτιάξει, κοίτα, κοίτα. Και σε φτιάχνει σε ένα αυτό το πράγμα, σε φτιάχνει. Μ' αρέσει που προσπαθεί να κάνει κάτι για μένα. Όχι, δεν με φτιάχνει, αλλά εκτιμώ την προσπάθεια. Έλα, λέγε τώρα που πήγαν για τσιγάρα, θα ψάχνουν μια ώρα. Να πάρουμε ένα εδώ πριν πέρα. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν ξέρω. Κάτσε να ρωτήσουμε, να σας πω. Παρακαλώ. Πόσο στοιχίζει να έρθει εδώ το παιδί στο τραπέζι για μας. Εξαρτάται, θέλετε να βγάλει. Τι βγάζει συνήθως. Ξεκινάει με το πανελάκι. Μάλιστα. Μετά το παντελόνι. Ναι. Μετά το σλιπ και μετά το στρινγκ. Α, μα το στρινγκ. Το στρινγκ είναι αυτό που υποβαστάζει το κάτω σύστημα. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, λέγε. Τι να κάνω. Πόσο. Λέγε. Τι τιμή να ρωτήσω. Τι τιμή. Άμα βγάλει το στρινγκ είναι 15. Μάλιστα. Άμα με το στρινγκ 5. 5. Λέγε. Δεν ξέρω, Μαρτί, με τραποφάσει εσύ τώρα. Δεν χωρώ. Δεν ξέρω, κάνουμε πλάκα. Εντρίπομαι σου λέω, ναι. Να σας ειδοποιήσουμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Τι ντρέπεσαι, μωρή. Δεν είπαμε εδώ πέρα ότι θα πάρουμε άντρες και φύγανε, είναι ευκαιρία. Ναι, Δημητρά, δεν μπορώ έτσι φατσαφόρο να τα βγάλει όλα. Μα τι φατσαφόρο, αφού αυτό είναι το θέμα μας εδώ. Ρε παιδάκι μου, πώς να το πω. Δεν είμαι σαν εσένα. Για σπού το πρόβλημά μου, δεν είμαι σαν εσένα εγώ. Δεν μ' αρέσει ο άντρας να κάθεται να τα βγάζει όλα. Στο κάτω-κάτω κορμί δεν έχει σημασία. Το μυαλό έχει. Θέλω να είναι πνευματώδης. Πνευματώδης, να είναι τέτοιο. Μήπως θες να κέρδισε τώρα παρελθόν. Ναι, γιατί δεν σε πειράζει. Αχ, να σου πω κάτι, είσαι στριπτιζάδικο ήρθαμε. Δεν ήρθαμε να δούμε το Μίμη Ανδρουλάκη. Όλα τα ρωτήσαμε. Σε παρακαλώ, δεν μετράλα. Και πού πας να τα βάλεις τα λεφτά. Τι, εκεί που τα βάζουν όλοι, πού να τα βάλεις. Όχι, δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω να βάλεις χέρι εσύ εκεί. Μα δεν θα βάλω, δεν γίνεται. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Μα αλλιώς δεν θα πληρωθεί, πώς θα το πληρώσω. Αγάπη μου, άστο, θα το κανονίσω εγώ. Θα μάθω σε ποια τράπεζα έχει λογαριασμό, εθνική, εμπορική και θα το κανονίσω εγώ. Εσύ δεν το. Μην ακουμπάς. Μην ακουμπάς, εδώ κοίτα μόνο. Κοίτα. Σίγουρα να φύγουμε. Παιδάκι, τι σίγουρα να φύγουμε, βγάζω τη ζακέτα μου. Ε, άμα βγάζει τη ζακέτα σου για να κάνει και εσύ στριπτή, σίγουρα να φύγουμε. Κάνε τη ζακέτα. Κάνε τη ζακέτα. Κάνε τη ζέστη, αυτό χδίνεται. Ωραία, κάτσε κάτω. Κάτσε, κάτσε αγάπη μου, και εσύ δεν είναι άνθρωπο. Κάτσε κάτω. Μα πήγαινε και στην άλλη λίγο κι εσύ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σαν εισαγωγή, γιατί αποφασίσαμε αυτή η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας να γίνει στο διαμέρισμά μας και όχι στην είσοδο της Πολυκατοικίας ως ήθιστε. Ο λόγος
είναι ότι θα θέλαμε πάρα πολύ, επειδή άνθρωποι είμαστε που ζούμε στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, μπορούμε να έρθουμε σε μια πιο στενή επαφή, να αμβλύνουμε τις αντιθέσεις και να τα βρούμε όλα σε μια βάση, πώς να το πω, καλοπροαίρετη. Μα δεν έχω καμιά διαφορά μαζί σου, κορίτσι μου. Είμαι καλοπροαίρετος. Τον κύριο Τσιάμι τάχω που αφήνει τα σκουπίδια του έξω από το διαμέρισμά του. Εσείς τι πρόβλημα έχετε? Έξω από την πόρτα μου τα αφήνω. Ναι, ναι, αλλά η πόρτα σας είναι τσίμανση μας στη δική του. Και δημοσίευε τι ανακατεύεσαι. Όχι, τώρα. Όχι. Καλοπροαίρετα ανακατεύομαι, παιδί μου. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι αν υπάρχει καλή διάθεση μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, δεν είναι? Ναι. Σωστό είναι αυτό. Και καλοπροαίρετα, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θα μπορούσε άνετα ο κύριος Τσιάμις να μην αφήνει τα σκουπίδια του έξω από την πόρτα και ζέχνει η πολυκατοικία. Και επιπροσθέτως κινδυνεύουμε να πάμε από τύφο. Θα μπορούσε πολύ άνετα να τα κατεβάζει κάτω, ας πούμε, στη σκουπιδιάρα του Δήμου. Εμείς, σαν ζευγάρι, έχουμε συμφωνήσει κάθε πρωί εγώ ίδια με τα χέρια μου να κατεβάζω τα σκουπίδια στη σκουπιδιάρα του Δήμου. Παρεπιπτόντως, καλοπροαίρετα σου λέω ότι δεν το κάνεις όμως και αναγκάζομαι και το κάνω εγώ, αλλά είναι άλλο κουβέντα. Ναι, με συγχωρεί, καλοπροαίρετα κι εγώ σου λέω ότι για άλλα πράγματα έχεις πει ότι θα κάνεις και δεν θα κάνεις, όπως τα χαλιά να τα μαζέψεις. Έχει μπει εδώ η άνοιξη και έχουμε βγάλει καντήλες από τα χαλιά. Δεν είχε αναλάβει η μάνα σου να τα πάει σε ένα καλό καθαριστήριο που ήξερε τάχα? Η μάνα μου είναι γριά γυναίκα και δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιες ευθύνες. Θα μπορούσε να τα αναλάβει ο άντρας μου που κάθεται όλη μέρα ξάπλα και δεν κάνει τίποτα. Α, κοίταξε τώρα γιατί καλοπροαίρετα, αλλά θα τα πάρω. Δηλαδή από τα σκουπίδια ξεκινήσαμε, μια δουλειά που είχες αναλάβει εσύ, την κάνω εγώ και δεν μου αναγνωρίζετε κιόλας. Σε παρακαλώ, μη μου υψώνεις τον τόνο της φωνής σου και έχουμε συνέλευση. Τι συνέλευση έχουμε, μωρέ? Τρία άτομα ήρθανε που θα τους ειδοποιούσες όλους, τάχα μου. Όλους τους πήρα τηλέφωνο, απλώς αυτοί οι άνθρωποι μπορέσανε να έρθουνε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Μα μην τσακώνεστε. Είπαμε να συζητάμε καλοπροαίρετα. Όχι, καλοπροαίρετα συζητάμε. Αλλιώς θα μας είχατε δει στη παράθυρα. Θα είχαμε σπάξει ένας τον άλλον. Είτε έτσι είμαστε εμείς. Ναι, με δίνει σημασία. Καλοπροαίρετο είναι όλο αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, άλλο πρόβλημα που νομίζετε ότι πρέπει να λύσουμε. Μιλάμε ανοιχτά. Ορθά ανοιχτά, τι. Ναι, τι είναι. Υπάρχει στην πολυκατοικία μία συνεχή σεξουαλική παρενόχληση. Παρενόχληση σεξουαλική? Πότε, δεν το έχω κάνει, πάρει η μυρωδιά. Όχι. Ξέρετε, ηχητική. Και καταλαβαίνετε τώρα το καλοκαίρι που αφήνουμε τα παράθυρά μας ανοιχτά. Φυσικά εμένα αυτή η φρασιολογία δεν με πειράζει. Αλλά μες στην πολυκατοικία έχουμε και τόσα μικρά παιδιά. Μια στιγμή, κύριε Τσιάμι, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς? Ναι, τι εννοείτε? Ναι, κύριε Τσιάμι, ας τα πούμε αφού μιλάμε ανοιχτά. Πείτε τους ότι από το δικό τους σπίτι έρχονται οι φωνές. Το δικό μας, δηλαδή. Τι να, δηλαδή. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Όλη η πολυκατοικία το άκουσε. Τι, ότι? Κάποιοι αναστεναγμοί και πολύ καθαρά ακουγόταν η φράση «Τι μου κάνεις, τι μου κάνεις». Και ποια νου ήταν οι φωνές της, αναγνωρίζατε? Ήταν της κυρίας Δήμητρας. Όχι της κυρίας Δήμητρας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, εγώ δεν κάνω τέτοιες βλακώδεις ερωτήσεις. Ξέρω πολύ καλά τι μου κάνει ο Θοδωρής εκείνη τη στιγμή, διότι και το βλέπω με τα μάτια μου και το αντιλαμβάνομαι με όλες τις αισθήσεις μου που εκείνη την ώρα είναι ντύρλα. Πες, Θοδωρή. Ναι, καμιά αντρική φωνή ακούσατε, τι έλεγε? Όχι, δεν ακούσαμε αντρική. Καμία? Φωνή. Καμία. Τότε δεν είμαστε εμείς. Διότι εμένα, αν με ρωτήσει μια γυναίκα τι μου κάνει, αμέσως θα της απαντήσω. Δεν την αφήσω με την απορία, καταλάβατε. Όχι, είναι προφανές ότι δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Επί την ευκαιρία που είμαστε εδώ, θέλω να θέσω το θέμα με την κοπέλα στο τρίτο. Ναι. Να, ορίστε. Δεν είναι το χαρτί να υπογράψουμε όλοι, να σηκωθεί να φύγει. Να τελειώνουμε. Γιατί να φύγει? Μια στιγμή να υπογράψουμε, αλλά περί τίνος ακριβώς πρόκειται, δεν. Ξέρετε. Η κοπέλα που μένει στον τρίτο. Ναι. Πώς να σας το πω. Στο διαμέρισμά της μπαινοβγαίνουν πολλοί άντρες. Αλήθεια? Καταλαβαίνετε. Μπαινοβγαίνουν άντρες. Πάντως, εντάξει, τώρα που το λέτε πολύ πιθανόν, αλλά δεν ενοχλεί αυτό κανέναν? Ενοχλεί? Δεν είναι ακριβώς άντρες. Αλλά... Πώς να σας το πω, είναι εραστές, καταλαβαίνετε. Εραστές? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τι βιζητώ? Ναι, έτσι. Πάντως δεν ενοχλεί καθόλου, παιδιά. Στην πολυκατοικία εγώ δεν έχω ακούσει ούτε κιχ. Και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα, γιατί τη διώξουμε? Γιατί, ναι. Μα αυτοί όλοι που μπαινοβγαίνουν, ναι, είναι άνθρωποι πολύ χαμηλής υποστάθμης, ξέρετε. Χαμηλής, ε. Είναι κι αυτό. Τι, εσύ τι σε πειράζει κι αυτό? Δεν τι με πειράζει. Αλλά... Τώρα άντρες που πηγαίνουν και πληρώνουν για να δουν, ναι, μια γυναίκα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα τι άντρες είναι αυτοί. Περιθωριακά στοιχεία είναι, ας πούμε. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Ναι, να μην ακούω χαζά τώρα. Όποιος πληρώνει μια γυναίκα είναι επικίνδυνος. Είναι κύριος, αγάπη μου, με τον παρά του και την κερά του. Τι μου λες τώρα? Τι, και μια ζωή δωρεάν, δηλαδή δωρεάν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, μαζί σου, άμα θα είχα χτίσει πολυκατοικία. Και μόνο εγώ, μιλάω γενικά για όλες τις γυναίκες. Και το θέτω, ας πούμε. Show.
Είναι ένα απέρα θέμα. Είναι χίλια πράγματα τα οποία δεν έχουμε τεθεί με μια σειρά να τα πούμε. Συγγνώμη, σα παρακαλώ. Συγγνώμη. Αλλά ένα θέμα τώρα που πρέπει να τεθεί και προέχει είναι το θέμα του συναγερμού του αυτοκινήτου του κ. Κυριακού. Η κατάσταση είναι απελπιστική πλέον. Δεν γίνεται άλλο. Τρομερό πρόβλημα με το αυτοκινήτο. Τρομερό. Κύριε Τσιάμι μου, από τότε που βάλατε αυτό το συναγερμό, μήγα να πετάξει, πεταγόμαστε όλοι από τον ύπνο μας. Μα γι' αυτό είναι ο συναγερμός. Για να σε ειδοποιεί όταν υπάρχει κίνδυνος. Τι είναι ρε, γι' αυτό. Όταν πάει κάποιος να σου κουνήσει το αμάξι. Άλλο συναγερμός που έχετε βάλει είναι παμπάλαιας τεχνολογίας. Εκτός το ότι βαράει για ψήλου πίδημα, βαράει και κανένα δύο ώρο, δεν σταματάει ποτέ. Ναι, καλά λέει, δε, γιατί τέτοιο συναγερμό είχαν οι Έλληνες στην κατοχή που τα πηγαίνανε στα καταφύγια. Που και αυτό σταμάταγε κάποια στιγμή. Γιαγιά μου τα έχει πει. Δικό σας. Του πιπι, πού παπι, δεν γίνεται άλλο. Μπράβο, και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού πενταγόμαστε στον ύπνο μας, πάμε να ξυπνήσουμε τον κύριο Τσιάμι και δεν ξυπνάει. Ναι, δεν ξυπνάει κιόλας. Ναι, ξέρετε, συγγνώμη, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά ο γιατρός μου έχει δώσει κάτι χάπια, αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά. Και κοιμάμαι πάρα πολύ βαριά. Τότε τι το θέλετε το συναγερμό, κύριε Τσιάμι, αφού δεν ξυπνάτε. Ε, καλά λέει, δεν τον ακούτε κιόλας. Ξέρετε, για το άγχος, να μην μου κλέψουν το αμάξι. Ναι, για το άγχος το δικό σας, εσείς θα το λύσετε το άγχος σας και θα πάθουν εμείς τα νεύρα μας, γιατί εμείς πάμε όλη μέρα έτσι από την αϊπνία. Πιου, 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 όλη νύχτα. Και μυρίζουν και τα συμφώνια. Ποια συμφώνια, ποια συμφώνια. Αυτό θα το θίξουμε μετά. Πες τα συμφώνια έπονται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αυτή τη γριά στο δεύτερο, στον όροφό σας. Τι φωνές είναι αυτές, υποφέρω, υποφέρω. Η γυναίκα κάποιο πρόβλημα έχει. Χτες, παιδιά, το μεσημέρι από τις 3 η ώρα μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, ούρλιαζε η γυναίκα. Υποφέρω, λες και τη σβήναν τσιγάρα πάνω της. Τι κάνει κάποιος, δεν ξέρω από πού έρχεται. Αλλά για τη μαμά μου λέτε. Η μαμά σας είναι που γκαρίζει, υποφέρω. Μάλιστα. Από τι πάσχει, τι έχει. Δεν έχει τίποτα. Αλλά... απλά λατρεύει τη Βανδύ. Τη Βανδύ και τι τραγουδάει, είπα να πει αυτό. Ξέρετε, είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Της έχω πάρει ένα Walkman και με τα ακουστικά τα ακούει όλη μέρα. Το λέει τόσο φάλτσα που νομίζω. Δεν μας πήγε το μυαλό ότι είναι αυτό, είναι τραγούδι. Σαν να τις φάζανε. Καλά να σας πω, αφού της αρέσει τόσο πολύ η Βανδύ, κάντε μας μια χάρη για όλους, πάρτε τουλάχιστον τη Βανδύ σε CD. Να ακούμε την ίδια τη Βανδύ, να χαλαρώνουμε, γιατί μια γριά όταν λέει υποφέρω, υποφέρω, είναι ανάτριχο, βασικό την πέτσα. Διότι η πολυκατοικία μας συνολικά στο κατόφλι του 21ου αιώνα χρειάζεται ριζικές αλλαγές, τις οποίες θα απαριθμίσω τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αντικατάσταση, αλλαγή όλης της υδραυλικής εγκατάστασης. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Θοδωρή. Παιδιά, σας παρακαλώ. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Λοιπόν, αλλαγή όλων των διακοπτών με ντίμερ στην είσοδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα για ποια ντίμερ τώρα μας μιλάτε. Τέρμα πια το ασανσέρ με τα κορδόνια. Θέλει υδραυλικό ασανσέρ με αντίβαρο ουρανίου. Και έρχομαι στις τέντες. Στις τέντες που είναι και το πιο φλέγον ζήτημα. Έτσι. Υπάρχει ένα καινούριο υφασμά, το οποίο υπάρχει δειγματολόγιο συγκεκριμένο στο οποίο μπορείς να επιλέξεις. Mm-hmm. Γιατί όχι πια στον 21ο αιώνα, καραβόπανο, έλεος. Έλεος με το καραβόπανο. Έλα ρε μωράκι μου, μη στεναχωριέσαι που δεν σε εκλέξαν για διαχειριστή. Και τι έγινε δηλαδή, τι το θες και εσύ να σε διαχειριστής. Γιατί αγάπη μου, ούτε εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Είμαι ο μόνος που θα μπορούσε να οδηγήσω την πολυκατοικία στον εξυγχρονισμό και στην παγκοσμιοποίηση. Τι λες μωρέ βλαμμένε μωρέ, ποια παγκοσμιοποίηση. Ρε Δημητρό, όπως και να το πάρεις, η πολυκατοικία είναι ο μικρόκοσμος της οργανωμένης κοινωνίας, του μακρόκοσμου. Του μακρόκοσμου, ναι, δηλαδή τι είναι, εξήγησέ μου τώρα. Τι δεν σου εξήγησε, μακρόκοσμος θεωρητικά είναι η Αμερική, έτσι. Α, έχεις φύγει, έχεις αρπάρει εσύ. Ποια Αμερική, παιδί μου, την πολυκατοικία είπαμε εδώ πέρα να γίνει κάποιο διαχειριστή. Ρε αγάπη μου, όπως διοικείται όλος ο πλανήτης, με τον ίδιο τρόπο, κατά αναλογία, διοικείται και μια πολυκατοικία. Τι νομίζεις. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν μου λες κάτι. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι δεν σε ψηφίσανε, για να καταλάβω. Πες μου. Γιατί το χόντρινα στο τέλος με τις τέντες, γι' αυτό. Δηλαδή. Δεν ξέρω εγώ αυτές οι σιδεριές που τους πρότεινα ήταν πανάκριβες. Μα έλεγες και εσύ κάτι, ουράνιο έλεγες στις τέντες. Τι είναι, καταρχήν είναι όλο καινούργια πολυκατοικία. Τι τους έλεγες να αλλάξουν. Ίσως έκανα και τη βλακεία αυτή που τους είπα εκεί με το καραβόπανο. Σαν οτροπία δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν το υλικό, καταλάβες. Σαν οτροπία λέει. Καταρχήν το ύφος σου, αν το βλέπες. Εσύ ήταν τρεπόσου να μίλαγες με ένα στόμφο, ένα πράγμα. Ναι. Σαν τον Τζοχατζόμπλο, δηλαδή για μια πολυκατοικία. Ρεζιλίκια πράγματα. Όντως έπρεπε να μιλήσω με το ύφος της σχολής του Σιμίτη, κατάλαβες. Low profile. Ναι, αλλά και ο Σιμίτης έχει συμβούλους που τον βοηθάνε. Εσύ δεν βοηθάς καθόλου. Εγώ?
Εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν σε προστάτευα, δεν σου έκανα έτσι, Θοδωρή, άστο, δεν έχω. Εγώ προσπαθούσα να σε προστατέψω από την ασυναρτησία που ξέδερνε. Φαντάζεσαι εσύ το Σιμίτη να κάνει κάποιο λάθος και να έχει από δίπλα τον Πανταγιά να τον τραβάει το μανίκι. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, να σας πληρώσω το πρόστιμο πόσο είναι, 50.000 για το αλκοτέστ και να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν μπορώ άλλο. Άσε με. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Και μην ψώνεις εμένα τον τόνο της φωνής σου. Εδώ έχουμε καταγγελία για περίβριση της αρχής και απόκρυψη στοιχείων. Κατάλαβες? Περίβριση, γιατί ποιον έβρισα? Εμένα, κύριε. Με υβρίσατε. Εγώ. Βεβαίως. Με είπατε μαλάκα και μπροστά στην κυρία. Ναι. Έτσι δεν είναι, κυρία μου? Ναι, έτσι είναι. Τέσσε. Ότι τον είπε, ήμουν παρούσα, αλλά δεν τον είπε έτσι, ας πούμε, κακά, ούτως ώστε να θυχτεί. Αλήθεια σας λέω. Μα τι λέτε τώρα, κυρία μου, φυσικά και δείχτηκα. Θυχτήκατε? Βεβαίως. Α, θυχτήκατε. Ίσως ο κύριος να είναι υπερευαίσθητος, είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά μια ευγένεια στο παρουσιαστικό έχει κάτι το οποίο πιθανόν να τον πλήγωσε αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς δεν το χρησιμοποιούμε για κακά. Στη σχέση μας σημειολογικά. Άσε τις φιλολογίες, κοπέλα μου. Εδώ είναι τμήμα. Άστο, αγάπη μου, άστο. Τι άστο, αγάπη μου, να πας και περίβρισε. Α, πάω μέσα, δεν με νοιάζει. Πώς θα πας μέσα, σ' αρέσει να πας μέσα. Ναι, θέλω να πάω μέσα. Είσαι μαλάκας, αγάπη μου. Να, ορίστε. Τώρα θα πας και εσύ για περίεργη. Για μένα όμως με πειράζει. Αυτό είναι η παπαλάκα. Εσείς γιατί τώρα δεν αυτόν βρίζω. Πες με, αγάπη μου. Είσαι μαλάκας. Ωραία, να φύγει. Ιδέες. Πρόσεχε, ξαναπες το. Είσαι μαλάκας και το εννοώ. Βλέπεις. Με πειράζει. Όταν λέτε απόκρυψη στοιχείων, δηλαδή ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι έχω αποκρύψει? Σου έλεγα μια ώρα να φυσήξεις τη φυσούνα και σε έκανες. Έκανα εγώ. Ναι. Τι λέει. Μα και τι, ωραία, πώς έπρεπε να κάνει δηλαδή? Έπρεπε να κάνει. Μα. Έκανα. Δεν έκανες. Έκανες. Στην αρχή έκανα και μετά έκανα. Μα ωραία, πού είναι η απόκρυψη, μπορώ να καταλάβω σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, πού έχουμε την απόκρυψη? Γιατί με το. Δεν βγαίνει όλος ο αέρας και μετράμε μισά. Έλα, σταμάτα, τελειώσαμε. Θα πας για απόκρυψη στοιχείων. Έπρεπε να κάνεις. Αντί. Καταλαβες? Για απόκρυψη στοιχείων. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Γιατί στην αρχή έκανα όντως. Και μετά έκανα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σταματήστε μετά. Και ας πάμε για απόκρυψη να πάει στο διάβολο. Γράφτε απόκρυψη. Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδάκι? Τι κουβαλάτε στα μάξια? Δεν μου λες, Δημήτρη. Το ψάξεις καλά τα μάξι. Ναι, κύριε προϊστάμενε. Και μου φαίνεται ότι αυτό εδώ είναι ύποπτο. Αυτό εδώ. Αυτό. Για να δω. Μου πατάς την κυλίτσα μου. Αχ, με γαργαλάς. Μου πατάς τα πουδερέκια μου. Καλή σταμάτα. Γιατί το ζουλάει συνέχεια τώρα αυτό? Μην ψάχνει για ναρκωτικά, την έχει βρει με τη μεταγλώτηση. Λοιπόν, άντιασε τις άντρες σου, γρήγορα. Αυτό κάνω, ορίστε το. Έλα, έλα, τελείωνε. Έλα, αγάπη μου, τελείωνε. Μα τι τελείωνε, παιδί μου, τα αργώ. Τελείωνε. Κάτσε, γιατί αυτό κόβω. Τι είναι αυτό? Ποιο? Καλά. Ρομποτάκι. Τι είναι αυτά, ρε παιδάκι μου? Τι είναι αυτά, δικά μου είναι. Τι, δεν κατάλαβα. Καλά, πόσο χρόνο είσαι? Α, την ηλικία μου, κοιτάξτε. Ναι, αγάπη μου, άστο, γιατί σε βλέπω έτοιμη. Είσαι, θα πάμε πάλι για απόκρυψη, ξανά μάνα. Τι να την κάνεις τη φροσοτηράλη τέτοια ώρα? Σε παρακαλώ, Θοδωρή, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν έχει συνειδητοποιήσει. Δεν απαντάει. Τι να απαντήσει 4 ώρα το πρωί? Φρόσο! Έλα, εγώ είμαι η Δήμητρα. Φρόσο, χίλια συγγνώμη που σε ξυπνάω τέτοια ώρα. Ξέρω ότι είναι πολύ χοντρό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Έχουμε βρεθεί με το Θοδωρή σε ένα κελί. Αυτόφορο, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Έχει γίνει χαμός και χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια υποστήριξη. Ξέρω ότι δεν έχω κάνει ποτέ κατάχρηση ούτε των γνωριμιών σου, ούτε που ξέρω όλη την Αθήνα, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποιον να μας βοηθήσει. Συμβαίνει ένας παραλογισμός στην ελληνική αστυνομία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθηθούμε. Σε παρακαλώ, Φρόσο, ξέρω ότι είναι πολύ χοντρό, αλλά μπορείς να μας βρεις το βούγια. Ποιο βούγια? Είναι πολύ. Είναι ακατάλληλη ώρα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι φίλος σου? Ρε Δημήτρα. Είναι φίλος της. Είναι πάρα πολύ χοντρό να τον ξυπνήσεις. Ξέρεις τι περνάμε αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια βοήθεια από ένα σοβαρό πρόσωπο. Ναι, το βούγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κάνεις για μένα? Σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, ναι, θα σε περιμένω, ναι. Αγαπητέ, τι θα το κάνουμε το βούγια? Το βούγια θα το κάνουμε. Θέλουμε ένα καλό δικηγόρο. Βγούμε στα παράθυρα. Είναι παράλογο που έχουμε μπει σε κελί, το καταλαβαίνεις. Το γκούγια εννοείς? Πέρδεψα τον γκούγια με το βούγια. Όπου ποθό το σεούγια με τρέλανε. Φρόσο, να μείνει στην άλλη γραμμή. Τα κάνουμε τώρα. Κατάλαβες τι έπαθα? Κατάλαβες τι έπαθα αυτή τη στιγμή και έχω ξυπνήσει τον κόσμο? Ναι, Φρόσο, έλα.
Τον βρήκες, ε? Τον ξύπνησες? Είναι στην άλλη γραμμή, είναι στην άλλη γραμμή ο Βούγιας. Είναι στην άλλη γραμμή ο Βούγιας. Τι να κάνω, λέγε. Τίποτα να μην κάνω. Τι να κάνω, λέγε. Τον ξύπνησε. Τι να του πω, τον ξύπνησε. Να του πει να ξανακοιμηθεί. Βούγιας ποτέ, Βούγιας. Τι τραγουδάς τώρα. Τι βρούμε, εσείς όλα τα βρούμε μαζί. Έλα ρε Μαγκή. Ε, κάτσε ρε Μαγκή, εσύ ώρα περιμένω. Τι προσπαθείς. Όχι, αγόρι μου, δεν θέλω τον Κατσαντώνη. Ας τους αυτούς, ρε παιδί μου, ούτε τον παπά. Κάτσε ρε Δήμητρα, περίμενε, μιλάω, περίμενε. Α, όχι, με τη Δήμητρα. Να σου πω. Κύριε, θέλω εκείνον τον φίλο σου, παιδί μου. Εκείνον, το άλλο το εκείνον τηλέφωνο που είχε το βγάλει τον τύπο έξω, ρε παιδί μου, που είχε κλέψει. Ναι, του είχαμε δώσει ένα. Κάτσε, ρε Δήμητρα. Που του είχαμε δώσει και του είχαμε. Λοιπόν, να σου. Όχι, Μάκη. Άμα είναι ξημερώσει, αγόρι που το κανονίσω και μόνο μου, δεν θα σε έπαιρνε εσένα στα μαύρα χαράματα, σε παρακαλώ. Έγινε, ναι, περιμένω, ναι. Τίποτα, Χριστό, άχριστο συνομπτήρα. Ναι, αχ, τώρα μωρό μου, τώρα, ναι, τώρα. Κι εγώ μωρό μου, μαζί σου μωρό μου, τώρα μαζί θα φτάσουμε, ναι, ναι. Μπράβο μωρό μου, ναι. Σε κλείνω τώρα γιατί περιμένω τηλέφωνο από το δικηγόρο μου, bye. Θοδωρή, τι κάνει αυτή? Έχουν ανοίξει δουλειές από τα τηλέφωνα, δεν το καταλαβαίνω. Είναι πόρνη. Όχι, είναι διπλωματική ακόλουθος. Μπουρά, κάτσε, κάτσε. Έλα, ανάκριση. Έλα, έλα. Ναι, χτυπάει το κινητό της Κούκουρα. Το σηκώσω. Τι να το σηκώσεις? Μπορεί να κάνεις δικηγόρος, δεν άκουσες. Τι είπε, κάτω πόδι σου έτσι, ρε Θεοδωρή. Δήμητρα, άστο ρε παιδί μου. Μα δεν άκουσες τι είπε πριν. Ναι. Ωχ, Νότα, έλα, πες βρωμόλογα. Τι να πω? Βρωμόλογα, λέει να πω βρωμόλογα. Τι θα ήθελε να πεις? Ωχ, ωχ, να σας πω, κυρία. Βουγκάει, βουγκάει πολύ. Κοιτάξτε, κύριε, το ξέρω ότι είμαστε σε τελείως διαφορετική φάση, αλλά μήπως μπορείτε να βρείτε ένα δικηγόρο, κάτι, μήπως ξέρετε κάποιον. Βουγκάει, πάνε. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη, συγγνώμη. Πάρε, βουγκάει, τι να πω. Αχ, έλα μαζί τώρα, αγάπη μου. Τι κάνεις, καλέ. Τι θες, αγάπη, τι μου το δίνεις εμένα, τι να του κάνω αυτό.